Είναι φυσικό να υπάρχει όλη αυτή η τεράστια γκάμα των συναισθημάτων και των αντιδράσεων των ανθρώπων, γιατί ο κάθε ένας είναι μία μοναδική περίπτωση, είναι ένας μοναδικός εγκέφαλος. Άλλος θα αντιδράσει με πανικό, άλλος θα αντιδράσει με φόβο, άλλος θα αντιδράσει με απλή ανασφάλεια, άλλος θα αντιδράσει με επιθετικότητα. Όμως θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε πάνω σε μία σκακέρα, θα μπορούσαμε να το πούμε, όπου με ηρεμία και γνώση μπορούν να αντιμετωπιστούν τα πάντα. Επίσης, νομίζω ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε μεταξύ μας σε μία αλληλεξάρτηση. Άρα, από τη μία μεριά δεν χρειάζεται άρνηση του προβλήματος και από την άλλη μεριά άρνηση του προβλήματος επειδή το φοβόμαστε, γι' αυτό συμβαίνει. Και από την άλλη μεριά δεν χρειάζεται ούτε πανικός ούτε φόβος. Πόσο πιθανό είναι να πάμε στο άλλο άκρο, δηλαδή να πάμε σε μια έκρηξη κοινωνικής υπερβολής και ιστερίας? Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν θα φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο και δεν θα φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο γιατί εκτός από τα κοινωνικά δίκτυα που κάπως επηρεάζουν τα πράγματα, ο καθένας αυτή τη στιγμή βρίσκεται με την οικογένειά του, βρίσκεται μέσα στο σπίτι του. Δεν υπάρχει αυτή η ψυχολογία της μάζας, γιατί δεν είμαστε όλοι μαζί να επηρεάζει ο ένας τον άλλο. Και ξέρετε, καμιά φορά η μάζα έχει την ανεύθυνη ευθύνη, οπότε δεν το βλέπω κάτι σαν πιθανό. Θα πρέπει να κατανοήσουμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ο φόβος, ο πανικός, η ανασφάλεια διεγείρουν τον οργανισμό με συνέπεια να εκρίνει περισσότερες προφλεγμονώδεις κυτοκίνες και να μειώνεται το ανοσοποιητικό σύστημα. Άρα είναι κάτι που σε αυτή τη φάση δεν τον θέλουμε. Αυτό το πράγμα μας βοηθάει πάρα πολύ στο να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας και να δράσουμε μέσα στον ίδιο μας το χώρο. Δεν πρέπει να μένουμε απλά παθητικοί, έτσι ώστε ο φόβος να μην μεγαλώνει. Γιατί ο εγκέφαλος έχει ένα χαρακτηριστικό. Και ποιο είναι αυτό το χαρακτηριστικό του? Ότι κάνει πολλά σενάρια. Και αυτά τα σενάρια τα θεωρεί ότι είναι και μία πραγματικότητα, με συνέπεια να διεγείρει όλα εκείνα τα συστήματα αντιμετώπισης της απειλής. Ας μην του δίνουμε λοιπόν τέτοια σενάρια, ας δράσουμε, γιατί η δράση αυξάνει τη συγκέντρωση και η συγκέντρωση πάντοτε μα πάντοτε μειώνει το φόβο. Ωραία. Και αν σας ρωτήσει κάποιος πώς πρέπει να δράσουμε για να μειώσουμε το φόβο, τι θα το απαντούσατε? Θα σας πω, πέρα από τα κλασικά που δεν είναι εύκολο για τον καθένα εάν δεν έχει εκπαιδευτεί να μπορέσει να συγκεντρωθεί, να χαλαρώσει, υπάρχουν 1.002 δραστηριότητες μέσα στο σπίτι, από να δημιουργήσει κάποια πράγματα, έστω από το απλό φαγητό, μέχρι κάποιες χειροτεχνίες, μέχρι ένα βιβλίο, μέχρι μια ωραία ταινία, αλλά προσέξτε να μην είναι συνέχεια παθητικός μπροστά σε ταινίες και σε σύριαλ, γιατί σε πληροφορίες που έρχονται ασταμάτητα, γιατί αυτό το πράγμα τον κάνει ένα παθητικό δέκτη. Θέλουμε να δράσει. Να δράσει μέσα από χόμπι. Παράδειγμα, εγώ στις ώρες μου, πέρα από τα διαβάσματά μου, πέρα να ασχοληθώ με την επιστήμη, θα ασχοληθώ λίγο με τη χάραξη του γυαλιού, για παράδειγμα. Άλλοι ζωγραφίζουν. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε πράγματα τα οποία θα μας αναγκάσουν να συγκεντρωθούμε, έτσι ώστε να μην είμαστε συνεχώς σε ένα «αχ, τι πάθαμε». Η ενημέρωση θεωρείται ότι μας βοηθάει στο να διατηρούμε την ψυχραιμία μας? Ναι, και υπάρχει όριο, ειδικά όταν υπάρχει οριμαδός πληροφόρησης. Γι' αυτό σας το λέω, διότι ακούμε τα πάντα από τους πάντες, είτε αυτή είναι ειδική είτε όχι. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν ένα φιλτράρισμα στην ενημέρωση και ένα όριο. Μόνο από φιλτράρισμα πρέπει να υπάρχει και μεγάλος, γιατί ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να ακούμε τις επίσημες ανακοινώσεις και όχι αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε, το κουτσομπολιό, που ο κάθε ένας, προκειμένου να ξεπεράσει ο ίδιος το φόβο του,
παρουσιάζει ότι έχει μία γνώση του γεγονότος, ότι έμαθα αυτό, έμαθα εκείνο ή έμαθα το άλλο. Ας μην παραπονιόμαστε. Έχουμε ένα πραγματικό πρόβλημα μπροστά μας και όταν έχουμε ένα πρόβλημα, ποτέ μα ποτέ δεν πρέπει να τρομάζουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθούμε να το διαχειριζόμαστε. Εδώ τη λύση δεν την έχουμε στα χέρια μας, αλλά σίγουρα μπορούμε να συμβάλλουμε στη λύση με το να μένουμε στο σπίτι μας, μπορούμε να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας. Ας μην αφήνουμε από την άλλη πλευρά να πιστεύουμε ότι ήρθε το τέλος του κόσμου. Τώρα, κανένα τέλος του κόσμου δεν ήρθε. Από τη μία θίξαμε το κομμάτι της ενδεχόμενης πιθανής κοινωνικής υπερβολής και υστερίας, κάτι το οποίο είπατε ότι δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα. Τώρα πάμε λίγο στο αντίστροφο. Πόσο εύκολο είναι να περάσουμε από τον πανικό στην πλήρη απάθεια? Αν δεν νομίζω ούτε αυτό το πράγμα να μπορέσει να συμβεί, διότι εάν από τα ρεπορτάζ και μόνο που βλέπουμε και κάποια στιγμή που θα αναγκαζόμαστε κι εμείς να πάμε μέχρι στο σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, βλέπετε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει απάθεια, εγώ αυτό που συνάντησα σήμερα που πήγα λίγο και στο σούπερ μάρκετ, ο ένας στον άλλο με πάρα πολύ ευγενικό και ανθρώπινο τρόπο του έδινε συμβουλές τι να κάνει, πού να σταθεί και πώς να το κάνει. Παρήγορο αυτό. Πρόσεχε. Ξέρετε κάτι, νομίζω ότι πέρα από το κακό που θα κάνει αυτός ο ιός, μας έδωσε και ένα μεγάλο μάθημα, το οποίο ήδη έχουμε εισπράξει όλοι μας, ότι η εποχή του ποιος είμαι εγώ ρε τελείωσε. Είμαστε όλοι άνθρωποι και όλοι ευάλωτοι μπροστά σε αυτό το φαινόμενο. Αυτό είναι κοινός παρανομαστής πραγματικά για όλους μας. Ακριβώς. Τώρα, τι γίνεται με την καχυποψία, γιατί λίγο αρχίζουμε να κοιτάμε ο ένας τον άλλον λίγο περίεργα. Μη με αγγίζεις, μη με πλησιάζεις, μη μου μίλας. Έχει περάσει βέβαια και σε επίπεδο χιούμορ, για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στην καθημερινότητα. Με αυτή την έννοια το αναφέρω. Αλλά πόσο κινδυνεύει να περάσουμε, πόσο κινδυνεύουμε μάλλον, να περάσουμε από το αστείο σε κάτι πιο σοβαρό με την έννοια του στίγματος? Να σας πω κάτι, δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα μπορεί να συμβεί εκτός από τους ανθρώπους που ήδη έχουν μέσα την καχυποψία και είναι ο τρόπος ζωής τους. Αυτά τα παραδείγματα θα τα δούμε, αλλά το ποσοστό αυτό είναι νομίζω πάρα πολύ μικρό.